Τα πάντα μοιάζουν να έχουν αλλάξει στο Περιστέρι τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ περισσότερο μετά τη σπουδαία νίκη πρόκριση του Ατρομήτου επί του Παναθηναϊκού για το κύπελλο Ελλάδος το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Τα χαμόγελα και το θετικό κλίμα έχουν επιστρέψει στην ομάδα του Αστεριού, η οποία ξαναβρίσκεται σε ημιτελικό κυπέλου μετά από 4 χρόνια. Από τις εποχές δηλαδή που η ομάδα είχε φτάσει σε 2 σερί τελικούς απέναντι σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το όνειρο για τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της ομάδας παραμένει ζωντανό. Ο Ατρόμητος μοιάζει να έχει ξαναβρει το DNA του μαχητή, της σκληρής αλλά και αποτελεσματικής ομάδας που καλόμαθε τον κόσμο τις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Αλλά φέτος προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Νομίζω και οι παίχτες που ήρθαν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και χρειάζεται και ένας χρόνος και ο προπονητής να περάσει κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι και ο κύριος Δέλλας χρειαζόταν τον χρόνο του. Έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα. Και οι μεταγραφές έχουν βοηθήσει και πιστεύω πάνω απ' όλα ήταν και θέμα αυτοπεποίθησης. Γιατί δεν μπορεί, ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος με πέρσι, δεν μπορεί οι παίχτες που αυτοί πολλά τα χρόνια βγάζανε τον Ατρόμητο στην πρώτη πεντάδα και γίνανε σε τελικούς κυπέλου και φέρνανε διακρίσεις, τη φετινή χρονιά να ξεχάσανε την μπάλα. Δουλεύουμε πάρα πολλές προπονήσεις, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις όποιες αδυναμίες έχει η ομάδα. Έχουμε περάσει μέχρι τώρα μια δύσκολη σεζόν. Φαίνεται ότι σιγά σιγά η ομάδα αντιδράει με θετικά αποτελέσματα απέναντι σε καλές ομάδες. Ποιο όμως μπορεί να είναι το μυστικό της μεταμόρφωσης της ομάδας του Περιστερίου και μετά την εντός έδρασή του από τον Πας Γιάννα κατάφερε να μείνει αίτητη σε 4 απαιτητικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο και να έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στο εκτός έδρας 1-1 της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, ενώ εκτός από την πρόκριση κόντρα στον Παναθηναϊκό με ισοπαλία εκτός και νίκη εντός. Πρόσφατα επικράτησε τη ΣΑΕΚ στο γήπεδο του Περιστερίου. Πρώτα απ' όλα οι διορθωτικές κινήσεις του Τραϊανού Δέλλα, που αν και ήρθε με σούστες της περίοδου, κατάφερε να βάλει την σφραγίδα του στην ομάδα δουλεύοντας τόσο στο τακτικό όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι, που όπως παραδέχθηκε και ο πρόεδρος Γιώργος Πανός, έμοιαζε να είναι και το μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο μισό της σεζόν. Εμείς ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ αυτό και να κρατήσουμε αυτόν τον γκολ χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα. Δεν έγιναν πάρα πολλές φάσεις. Όπως είπα, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι όμως, με πολλές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου, χωρίς πολλή ποιότητα στο ποδόσφαιρο, αλλά για μας ο στόχος ήταν πολύ μεγάλος, ώστε να μπορέσουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ο 40χρονος προπονητής έχει πλέον μονιμοποιήσει τον εξαιρετικό και σταθερό κατά από τα δοκάρια Βασίλη Μπάρκα, που ακόμα δεν έχει συμπληρώσει καν τα 22 του χρόνια και θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες goalkeeper. Σταθεροποίησε και στήριξε την αμυντική τετράδα Κυβρακίδη, Λαζαρίδη, Φιτανίδη και Μπίτολο, ενώ μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές έγιναν από τη μέση και μπροστά. Ο 23χρονος Σενεγαλέζος Πολ Κεϊτά ήρθε πριν λίγο καιρό από την Καλονή και εκόλλησε με τη μία στο σύστημα και τις επιθυμίες του Τραϊανού Δέλλα. Ενώ ο τραυματισμός του Πίτου Γκαρσία υποχρέωσε τον coach να τοποθετήσει τον Χαβιέ Ουμπίδες δίπλα στον Αφρικανό στη θέση του αμυντικού χαφ και αμέσως να αλλάξει τη φυσιογνωμία αλλά και την ποιότητα της μεσαίας γραμμής του Αστεριού. Τα δύσκολα για τον Δέλλα συνεχίστηκαν στις πιο επιθετικές θέσεις, ειδικά μετά την αποχώρηση για διαφορετικούς λόγους του καθενός των Στέφανο Ναπολεόνι και Μαρσελίνιο. Αλλά είπαμε, η ποιότητα ποτέ δεν έλειψε από το Περιστέρι, ούτε τα καλά ποσοστά ευστοχίας στις μεταγραφές. Με τον Σέρβο ήρωα ως τώρα του κυπέλου Μίλο Στόιτσεφ να συμπληρώνει την μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον έμπειρο Γάλλο επιθετικό Αντωνί Λεταλέκ, μαζί με τον Σουμπίνιο που επέστρεψε μετά από μια διετία στην ομάδα και την σταθερή αξία του Εντουάρντο Μπρίτο, που στα 33 του χρόνια μοιάζει να διανύει μία από τις καλύτερες εποχές της καριέρας του, καθώς πρόσφατα με δικό του γκολ είχε σφραγίσει τη σημαντική νίκη πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ, που τον ανακήρυξε και πολυτιμότερο παίχτη της 21ης αγωνιστικής. Ξέρουμε πολύ καλά πού πρέπει να φτάσουμε, τι μάχη πρέπει να δώσουμε. Η βοήθεια θα έρθει μόνο από εμάς εκεί μέσα. Άμα είσαι καλά, όλα καλά. Άμα δεν πάει καλά, ξέρετε πώς είναι ο κόσμος. Οπότε εμείς κοιτάμε μόνο την ομάδα μας, όλοι μαζί, να φύγουμε λίγο από εκεί που είμαστε τώρα. Αλλά γιατί έχει λίγο λόγο πίεση, επειδή είμαστε τόσα χρόνια καλά από η ομάδα. Αλλά νομίζω είναι αυτά. Καταλαβαίνει ότι κάτι μπορεί να κάνουμε καλύτερα, μπορεί να παίζουμε καλύτερη μπάλα. Οπότε ας το πατήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι τουλάχιστον.
Καλά, εκεί στο γκολ τώρα τι κάνεις εσύ, αλλού κοιτάς, κάνεις πάσα με το τακούνι, τους έχεις τρελάνει όλους, για πες μας εκεί τι έγινε. Δεν ξέρω τι κάνει. Εκεί την ώρα βλέπω πού μπορώ να φύγει και πού μπορεί να βγάλει την μπάλα και το παίκτη που είναι ελεύθερο. Αυτά κοιτάω πάντα μόνος. Εντάξει, θα βάλω λίγο μαγεία εκεί μέσα στο παιχνίδι, αλλά με τον τρόπο πρέπει να το βγάλει την μπάλα από εκεί. Εμείς θα πρέπει, ας πούμε, τώρα θα βρούμε το χώρο να δημιουργήσουμε χώρο, να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε, γιατί εντάξει, νομίζω ότι έξω έχουν κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια, μα δεν κάνω λάθος. Επειδή όμως ο χρόνος είναι αμήλικτος και οι υποχρεώσεις δεν σταματούν, ήδη στα δυτικά προάστια από την επομένη κιόλα τη πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλου έχουν σκύψει το κεφάλι συγκεντρωμένοι πλέον στο σαββατιάτικο μάτς με την Βέρεια. Καθώς οι βαθμολογικές ισορροπίες πιέζουν την ομάδα του Δέλα που θέλει να διώξει όσο πιο νωρίς μπορεί τις σκιές και το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η παραμονή της ομάδας στην Σούπερ Λίγκα. Η Κιανόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση ευχαριστώντας τον κόσμο για την βοήθειά του στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και ζητώντας παράλληλα ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση στο σαββατιάτικο μάτς με την ομάδα της Σημαθίας, με την πώληση των εισιτηρίων να ξεκινάει σήμερα Παρασκευή.